Και γι' αυτό πιστεύω ότι σε συνθήκες διάλυσης, σε συνθήκες άρσης της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική και στον πολίτη, σε συνθήκες απαξίωσης του ρόλου του κράτους, θα έλεγα, και των θεσμών, νομίζω ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα καλύτερο δημόσιο. Και κυρίως δεν μπορείς να το φτιάξεις αν έρχεσαι σε σύγκρουση με το βασικό κύτταρο του δημοσίου, που είναι η λειτουργία του. Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που με πάτε σε αξιακά θέματα, γιατί από δίπλα από τη συντακτική αίθουσα αρχίζουν να μας στέλνουν ερωτήσεις πιο κοινωνικού χαρακτήρα και πιο αξιακού χαρακτήρα. Η ερώτηση λοιπόν αφορά το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Είναι στις προτεραιότητές σας η συνταγματική αναθεώρηση? Ως τότε, τι θα γίνει στο συγκεκριμένο τομέα των σχέσεων, δηλαδή κράτους-εκκλησίας? Είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Και είναι αναγκαίος προκειμένου και το κράτος να γίνει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αλλά και η Εκκλησία να μπορεί αναπόσπαστη και ανεπηρέαστη και με καλύτερες δυνατότητες να υπηρετεί ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, το οποίο ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης καλείται να δώσει. Πιστεύω στον διακριτό ρόλο κράτους και εκκλησίας. Και αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο κράτος και στην εκκλησία, στην πολιτεία και στην εκκλησία. Και θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να προχωρήσουμε αυτόν τον διάλογο, έναν ιστορικό διάλογο. Στην ηγεσία της εκκλησίας είναι ένας άνθρωπος που έχει κατανόηση, δημοκρατική ευαισθησία, και πιστεύω ότι αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ωφελήσει και την Εκκλησία και την Πολιτεία. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Και έχει να κάνει με την παιδεία και τον νόμο Διαμαντοπούλου. Εάν σκοπεύετε να συντηρήσετε τον νόμο για τα ΕΕ και αν σκοπεύετε να στηρίξετε και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα ειδικό ενδιαφέρον στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και στην ανοιχτή εκπαίδευση, αν αυτό μπορεί να συμπληρώνει, λέει το ερώτημα. Ο νόμος Διαμαντοπούλου ήταν ένας εκδικητικός νόμος για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί το δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που θα ήθελα να πω πως είναι ένα πανεπιστήμιο που παρέχει και συνεχίζει να παρέχει, αλλά σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, υψηλό επίπεδο γνώσης και μόρφωσης. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τους απόφοιτους του Ελληνικού Πανεπιστημίου που γίνονται δεκτοί σχεδόν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για μεταπτυχιακές σπουδές και διαπρέπουν και εκεί. Είναι αλήθεια ότι η ελληνική έρευνα έχει πολύ υψηλά ποσοστά. Σήμερα λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά υπήρξαν τελευταίες κυβερνήσεις με μια εκδικητική στάση απέναντι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στερείται λειτουργικών, στοιχειωδών λειτουργικών δαπανών, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει, να παράσχει τα απαραίτητα, τα στοιχειωδώς απαραίτητα. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε στόχο και να διευκολύνουμε το πανεπιστήμια να επιβιώσουν και να συνεχίσουν το έργο τους, αλλά και να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες που έφερε ο νόμος Διαμαντοπούλου. Άρα, μέσα από ουσιαστικό διάλογο και διαβούλευση, θα υπάρξει αλλαγή του νόμου. Να περάσουμε στο θέμα της μετανάστευσης και των κέντρων κράτησης. Ο χρήστης χωρίς καναπέ ρωτάει τι σχέδιο έχετε για τα κέντρα κράτησης, όπως η Αμυγδαλέζα και τους κρατουμένους, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, εάν είστε σε θέση βεβαίως να δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο μεταναστευτικό, δηλαδή, αν καταλάβω. Περνάμε στο μεταναστευτικό. Είμαστε στην ατζέντα κοινωνία και περνάμε στο μεταναστευτικό. Θα με συγχωρήσετε, αλλά θα παρακαλούσα για σύντομες ερωτήσεις, γιατί θα περάσουμε σε πάρα πολλά θέματα. Σύντομες απαντήσεις, μάλλον. Σύντομες απαντήσεις. Λοιπόν, να πω ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα διεθνές και ευρωπαϊκό, και έχει μια ουμανιστική διάσταση. Και πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή συνευθύνη για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Είμαστε υπέρ της κατάργησης των κέντρων κράτησης και την αντικατάστασή τους από κέντρα φιλοξενίας στις εισόδους υποδοχής μεταναστευτικών ροών.
είμαστε υπέρ της διεκδίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου 2, για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, που είναι αναποτελεσματική, που είναι μισάνθρωποι, διότι πνίγονται άνθρωποι στις θάλασσες και που σε τελική ανάλυση φορτώνει τα βάρη, δεν έχει καμία αλληλεγγύη, όχι μόνο απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, αλλά και απέναντι στις χώρες. Διότι φορτώνει τα βάρη στις χώρες υποδοχής που έχουν καταντήσει ως αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Με την ευκαιρία να πω σύντομα ότι σκοπεύουμε να σεβαστούμε τις κατά γράμμα τις διεθνείς συνθήκες για το άσυλο και να δώσουμε ηθαγένεια στα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα μας και δεν έχουν καμιά άλλη πατρίδα παρά μόνο την ελληνική. Και για να θυμίσω και αυτό που δεν είναι δικό μας από τα αρχαία χρόνια, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που παίρνουν ελληνική παιδεία. Και είναι και περίπου 250.000 οι χωρίς ηθαγένεια. Είναι μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Πολύ σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Τώρα, κοντά σε αυτό, κάποιοι άνθρωποι ρωτάνε για την καταστολή, η οποία ήταν εκτεταμένη σε πολλές περιπτώσεις κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες. Ο χρήστης λοιπόν PSK ρωτάει, τι θα κάνετε με τα ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ, ΕΚΑΜ, θα μπουν σε κοινωνικό έλεγχο, θα αναδιαρθρωθούν, θα διαλυθούν. Ποια είναι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς καταρχάς έχουμε πρόθεση μία συνολική μεταρρύθμιση της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να έχει δημοκρατιστεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο αντικείμενό της, στο στόχο της, που είναι η πάταξη της εγκληματικότητας. Θέλουμε καλύτερη αστυνόμευση, η ασφάλεια είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη. Θέλουμε καλύτερη αστυνόμευση, δεν θέλουμε αστυνομοκρατία. Άλλο πράγμα η αστυνόμευση, άλλο πράγμα η αστυνομοκρατία. Θέλουμε οι αστυνομικοί να είναι εκεί που διαπράττεται το έγκλημα, να αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα, να αντιμετωπίζουν τη βία, να προλαμβάνουν την εγκληματικότητα. Όχι να δέρνουν διαδηλωτές. Έχουμε μιλήσει και εδώ έχει γίνει και μια μεγάλη σπέκουλα. Δεν έχουμε μιλήσει για αφοπλισμό της αστυνομίας. Είναι δυνατόν να αφοπλιστεί η αστυνομία? Πώς θα παταχθεί το έγκλημα αν δεν είναι οπλισμένη η αστυνομία? Έχουμε μιλήσει για αφοπλισμό των αστυνομικών που έρχονται σε επαφή με διαδηλωτές. Διότι πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες και συμβάντων που έχουν να κάνουν και στην Ελλάδα, περισσότερο και στο Μέσο Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε δει αυτό και παντού. Με το Ferguson, βέβαια. Όπου έχουμε συμβάντα δραματικά εξαιτίας του γεγονότος ότι αστυνομικοί που έρχονται σε επαφή με διαδηλωτές είναι οπλισμένοι. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αστυνομίες αποτελεσματικότατες, πολύ πιο αποτελεσματικές από τη δική μας, που δεν είναι σε άσχημο επίπεδο, αλλά είναι πιο αποτελεσματικές στην πάταξη εγκληματικότητας, αστυνομίες ευρωπαϊκών χωρών, βορειοευρωπαϊκών. Δεν υπάρχουν οπλισμένοι αστυνομικοί σε επαφή με διαδηλωτές. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσουμε και στην αναδιάρθρωση αυτών των μονάδων στις οποίες αναφερθήκατε, να είναι μονάδες, ειδικές μονάδες για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών εγκληματικών δραστηριοτήτων και βίας, όχι αντιμετώπισης διαδηλωτών. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και με την υποστήριξη των εκλεγμένων οργάνων των αστυνομικών με τους οποίους είμαστε σε μια άριστη επικοινωνία και επαφή. Συνδικαλιστικών οργάνων εννοώ. Θα σας πάω πάλι πίσω λοιπόν στα θέματα παιδείας με έναν ευρύ τρόπο αυτή τη φορά και θα με συγχωρήσετε, αλλά τα ερωτήματα έρχονται κάπως ανακατεμένα. Για την πολιτική του βιβλίου, ρωτάει το βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone. Τι έχετε σκοπό να κάνετε για τη φιλαναγνωσία? Επισημαίνει ότι μόλις 1 στους 4 Έλληνες διαβάζει και αν υπάρχει ένα σχέδιο για την ενίσχυση της ανάγνωσης και εκτός σχολικού περιβάλλοντος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό τώρα θέτεται είναι ένα ερώτημα που αφορά μια εξέλιξη συνολική της πολιτισμικής διάστασης ζωής μας, έτσι, διότι η ζωή μας έχει γίνει περισσότερο ψηφιακή. Πολλοί δεν διαβάζουν πια εφημερίδα και διαβάζουν
και οι χρήστες που μας παρακολουθούν αυτό που φαντάζομαι θα κάνουν. Όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ανάγκη να προστατεύσουμε το βιβλίο, μάλλον δεν πρέπει να μιλήσουμε έτσι γενικά και αόριστα, αλλά να δούμε τι έγινε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την φορολογία στο βιβλίο και τι έγινε προκειμένου μέσα από μνημονιακές πολιτικές να συγκεντρωθεί η δραστηριότητα σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Λοιπόν, εμείς ήμασταν κάθετα αντίθετοι με αυτές τις πολιτικές και βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι είναι η προτεραιότητα των πρώτων 10 ημερών κυβέρνησης, αλλά σε ένα βάθος χρόνου προφανώς και θα ασχοληθούμε και με τέτοια ζητήματα, διότι το βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και για τον πολιτισμό μας, για τον τρόπο οργάνωσης μιας κοινωνίας και πρέπει να το στηρίξουμε.